Δεν μπορώ να τραγουδήσω όπως τραγουδούσα παλιά. Και δεν καταδέχομαι να συνεχίσω και να το κάνω αυτό, αν δεν μπορώ να το κάνω καλά. Δεν μ' ακούει η φωνή μου και είπα ότι είναι καλύτερα να σταματήσω. Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι. Φυτεύσαμε χρόνια, είμαστε συνοδοιπόροι. Και πραγματικά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που άκουσα ότι δεν θα ξανατραγουδήσει. Νομίζω ήταν μια θαραλέα απόφαση αυτό που έκανε. Μεγάλη απώλεια και ο Καζαντζίδης που έφυγε και η Χαρούλα που πήρε την απόφαση αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι γεννούνται καλλιτέχνες, αγαπούν πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Αλλά δεν ξέρω, καμιά φορά κουράζονται και οι καταστάσεις κουράζουν τους ανθρώπους. Δεν ήταν κάτι απλό, βεβαίως και το πένθησα. Βεβαίως και το έβαλα κάτω και είπα, εντάξει, εσύ τραγουδάς 50 χρόνια τώρα, ρε παιδί μου, και τι θες, τάζεσαι σε όλα, επιτυχία, πήγες χαρά, μακάρι όλοι να το περνάγαν αυτό. Τα έκανα αυτά όλα τα φιλοσοφικά και τα εκλογικευμένα. Τα εκλογικευμένα, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε και το άλλο το κομμάτι, ας πούμε, που δεν ήταν χαρούμενο. Θέλει μεγάλη δύναμη και τόλμη για να πει σε αυτή την κουβέντα που πήρε η Χαρούλα. Τη τηλεφώνησε εκείνη την ώρα, χθες βράδυ, και μιλήσαμε. Ήταν συγκινημένη. Το χρυσό κουρέλι που στα μαλλιά της φόραγε είναι φέλη. Θα δημιουργήσει έλλειψη η απόφασή της να μην τραγουδήσει. Για μένα υπήρξε και είναι μια από τις καλύτερες φωνές που είχαμε και που απολαύσαμε στην Ελλάδα. Μπράβο της, γιατί έτσι όπως το έθεσε, πραγματικά δεν νομίζω ότι χωράει αντίλογος ούτε αμφισβήτηση. Θεός αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς. Μπορεί και εγώ να τη σαμποτάρισα τη φωνή μου. Όταν κατάλαβα ότι δεν αποδίδω πια όπως παλιά, να της έσκαψα λίγα παραπάνω το έδαφος. Δηλαδή αρνήθηκα να κάνω μαθήματα, έκανα και μαθήματα, αλλά δεν είπα ότι όχι, εγώ θα το παλέψω αυτό, θα αγωνιστώ για αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να τα αφήσω. Είπα ότι ας, υπάρχει μια φυσική φθορά σε όλα τα πράγματα.